Τι έχετε, Μιχαλή μου, ρεκόρ κρουσμάτων? Είναι ασταμάτητη η εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι ασταμάτητη δηλαδή. Και αποδεικνύεται επίσης η πλέον μολυσματική. Έχουμε τον τελευταίο αριθμό του πρακτορείου Reuters. Να εξηγήσουμε ότι το πρακτορείο αυτό κάνει καταγραφή των κρουσμάτων και των θανάτων παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς. Είναι, δίνουν τους πιο έγκυρους αριθμούς. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα τον πιο υψηλό αριθμό που έχει καταγράψει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο από την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Τη Δευτέρα λοιπόν επιβεβαιώθηκαν στην Αμερική 1.130.000 κρούσματα. Όπως καταλαβαίνετε είναι τρομακτικός ο αριθμός, έτσι. Έσπασε και το προηγούμενο ρεκόρ. Είπαμε ότι είναι ο πιο υψηλός αριθμός κρουσμάτων στην ιστορία. Μια δικαιολογία είναι ότι συνηθίζεται τις Δευτέρες να περιλαμβάνονται και κρούσματα που δεν είχαν ανακοινωθεί από κάποιες πολιτείες τα Σαββατοκυριακά. Mm. Αλλά όπως είπαμε δεν πάει να είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τεράστιος αριθμός. Σοκ. Και επίσης ο μέσος όρος των 7 ημερών, ναι, ξεπερνά τις 700.000 κρούσματα. Χθες μας ήταν 600.000 κάτι. Το θαρρυντικό, όπως λέμε κάθε μέρα, Άκη, mm, είναι ότι οι θάνατοι κυμαίνονται, παρά το γεγονός ότι είχαμε πέρα του 1.000.000 κρούσματων, οι θάνατοι κυμαίνονται γύρω στους 1.700. Έχουμε μια ελάχιστη αύξηση, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ πολύ μικρός αριθμός, ελπίζοντας να μειωθεί ακόμα κι άλλο. Οι νοσηλίες έχουν αυξηθεί όμως. Ναι. Είναι στις 135.000 από 100.000 που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Κατά άλλα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα σχολεία στην περιοχή του Σικάγου. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος δεν πρόκειται να παρέμβει, αλλά θα αφήσει τους κυβερνήτες και τους δημάρχους να αποφασίσουν για το αν θα μείνουν ανοιχτά τα σχολεία ή όχι. Ο ίδιος είναι υπέρ να ανοίξουν τα σχολεία πάντως. Αλλά δεν πρόκειται να επιβάλλει την άποψή του σε κανένα. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, κάθε πολιτεία θα κάνει το δικό της. Ναι. Εντάξει, εδώ έχεις... Βλέπετε, προσπαθούν να ανοίξουν τα σχολεία, ναι, έτσι, για πάρα πολλούς λόγους, για τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Αναγνώσιμο είναι πάντως όλο αυτό, έτσι. Εδώ δεν είναι όλο αυτό που περιγράφεις. Έχει και πολύ προφανείς αιτίες. Το περιγράφεις εδώ και πολύ καιρό. Λες, παιδιά, δεν έχουν πάει σε μια εθνική στρατηγική. Είναι απίθανο ο Biden να επιβάλλει μια εθνική στρατηγική σε όλες τις πολιτείες, σε όλους τους κυβερνήτες, διότι ο κάθε ένας θέλει να κάνει το κομμάτι του εκεί πέρα. Φτάσαμε στο πάνω από 1.000.000 κρούσματα. Μου κάνει εντύπωση ο σκληρός δείχτης. Οι νοσηλίες, οι σκληροί δείχτες, νοσηλίες και θάνατοι. Δηλαδή σε έχουμε αύξηση, ενώ ο αριθμός των θανάτων παραμένει πολύ χαμηλός, ναι, έχουμε μεγάλη αύξηση στις νοσηλίες. Εντάξει. Εντάξει. Πολύ μεγάλη. Όταν λες νοσηλίες, εννοείς και διασωληνώσεις ή νοσηλίες? Όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα. Μάλιστα. Από δεν διευκρινίζεται στους αριθμούς που μας δίνουν, δεν διευκρινίζεται αυτό. Ναι. Γιατί αυτό έρχεται μάλλον να συνηγορήσει στην εκτίμηση που έχουν διατυπώσει και εκεί στην Αμερική. Τους έχεις ακούσει πολύ καλύτερα από εμάς από πρώτο χέρι ότι, παιδιά, μέχρι στιγμής η όμικρον είναι η ποιότερη. Και μακάρι να έτσι να μείνει, να μην έχουμε άλλη μετάλλαξη, πιο θάνατη φορά κτλ. Ναι, είναι πολύ πιο ήπια από την Δέλτα, χωρίς καμία αμφιβολία. Μάλιστα, είπαμε και χθες ότι εάν αντί της όμικρο είχαμε τη Δέλτα, τώρα θα μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη παγκόσμια τραγωδία, ίσως στην ιστορία. Ναι. Εδώ έχουν ξεπεράσει σε νεκρούς και τους παγκόσμιους πολέμους. Κοίταξε τώρα, στέλνει ένας φίλος, όσο ώρα το περιγράφεις, ένα ενδιαφέρον μήνυμα και λέει: παιδιά, ναι, αλλά η Αμερική έχει 329 εκατομμύρια ανθρώπους. Και μιλάμε για 1.000.000 κρούσματα με μια μετάλλαξη η οποία ταξιδεύει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα κτλ.
και η σκληρή δίχτυα είναι χαμηλή. Άρα πιθανά να επιβεβαιώνεται. Απλά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, θυμάσαι, ξεκινήσαμε και είπαμε ότι έχουμε 200.000 κρούσματα. Και το συζητούσαμε έτσι ως ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ναι. Το να φτάνουμε στο 1.130.000 και αντιλαμβάνομαι ότι το πρακτορείο Reuters, όταν έδωσε το αριθμό αυτό, δεν είχε κάνει καταμέτρηση από όλες τις πολιτείες. Και μάλιστα αναφέρει σε ένα σημείο ότι μπορεί αυτός ο αριθμός να είναι ακόμα πιο υψηλός. Ναι, ναι. Πάντως, Μιχάλη, Μακάρη, είναι από πολύ, πολύ σημαντικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπαμε, αυτοί που καταγράφουν είναι το πρακτορείο Reuters και το πανεπιστήμιο του Τζο Χόπκινς. Του Τζο Χόπκινς δεν έχω ακόμα τους αριθμούς. Ίσως τους έχω αργότερα. Αλλά πιστεύετε ότι και οι δικοί του αριθμοί θα είναι πάνω από 800.000. Ένα κρίσιμο ζήτημα πάντως είναι αν όλο αυτό που περιγράφεις και περιγράφουμε και καταγράφουμε και εδώ και εκεί και σε όλο τον πλανήτη εξασφαλίζει την ανοσία της κοινότητας, την περιβόητη ανοσία της αγέλης. Γιατί αν την εξασφαλίζει και δεν έχουμε πολλούς νεκρούς, τότε θυμάμαι αυτό που έλεγε ο κύριος Κιουμής και όχι μόνο εδώ και η δική σου εκεί, τα μεγάλα κεφάλια, ότι μπορεί να μην είναι κατάρα η Ομικρόν. Σωστά. Σωστά. Σωστά και όπως να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην εβδομάδα. Μας είχε προειδοποιήσει ο κύριος Φάουτσι για αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ναι. Από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ότι θα είναι οι χειρότερες μέρες. Οπότε ίσως να διανύουμε τις χειρότερες μέρες. Επίσης, να κρατήσουμε και μια άλλη κουβέντα που είπε, ότι πιστεύει ότι μέχρι το τέλος του μήνα, του Γενάρη, θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που πάντα λέμε ότι είναι επιστήμονας, ξέρει τι λέει, έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του, γι' αυτό και μιλάμε τον τρόπο που μιλά. Ναι. Χθες ο κύριος Μπουρλά προχθές έλεγε ότι θα κρατήσει 10 χρόνια ο κορονοϊός. Άλλος λέει θα τελειώσει το Μάρτιο, άλλος λέει δηλαδή. Άλλα 10 χρόνια, παιδιά. Άλλοι λένε ότι υπάρχει κίνδυνος επαναλήμωξης. Θα ρωτήσουμε και τους ειδικούς που έχουμε στη συνέχεια για πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε πάντως αυτό που είπες και εσύ, Άκη, που μας είχε πει ο κύριος Κιουμής, αντί για κατάρα, να είναι η ευχή που όλοι θέλαμε να τελειώσει κάπως πιο ήπια αυτή η κατάσταση, η πρωτόγνωρη που βιώνουμε. Ραντεβού στις 8. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Αμερικής Ρωσίας, με πολύ φαίνεται ότι δεν πήγα καλά. Ναι, φαίνεται ότι δεν πήγα καλά και έχουν κρατήσει όλη τη δήλωση της κυρίας Σέρμαν να ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι είπε ότι η απόδειξη ότι δεν υπάρχουν σχέδια για εισβολή θα ήταν να καλέσει ο κύριος Πούτιν τα στρατεύματά του να αποσυρθούν στους στρατώνες. Ας την κρατήσουμε αυτή η δήλωση που σημαίνει, αλλά και όλες τις πληροφορίες που έχουν δοθεί από την αμερικανική πλευρά είναι ότι δεν συμφώνησα πουθενά. Αν μου πείτε είναι και νωρίς ακόμα και το δέχομαι.